έχει υλοποιηθεί και τώρα, όπως είπα, αναμένουμε και το επόμενο μεγαλύτερο βήμα που είναι η επιλύση του Κυπριακού. Ωραία. Ακούγεται το όνομα σας έντονα, κύριε Καραγιάννη, για το θέμα των ευρωεκλογών. Για το, με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Και μια και σα έχουμε, να σα δώσουμε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε, να μην διαβάζουμε πληροφορίε, αν σα ενδιαφέρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι ασκείται διερευνητική δημοσιογραφία, παρόλο που εγώ δεν έχω μιλήσει με κανέναν από του συναδέλφου σα για αυτό το θέμα. Θα είμαι ξεκάθαρο. Καταρχά, ευχαριστώ που θέσατε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία είναι στην πολιτική, τα οποία θέλουν να μείνουν στο αξίωμα που βρίσκονται, γιατί νιώθουν ότι προσφέρουν. Ο Δήμος Δερίνιας, είμαι στο αξίωμα του Δημάρχου Δερίνιας από το 2011. Το 2016 δεν είχα υποψήφιο. Έχουν περάσει μόλις 2 χρόνια. Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται ενώπιον είναι ένα αρκετών μεγάλο θέμα, θα το προκλήσεων δούμε που πρέπει να σας το πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι το θέμα του Κυπριακού. Θεωρώ ότι ένας δήμαρχος ο οποίος έχει περάσει μόλις το μισό της δεύτερης του θητείας, δεν θα ήταν ίσως σωστό να εγκαταλείψει και να φύγει και να μείνει ο Δήμος εκεί σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι που μπορούν να αναλάβουν τη θέση. Είτε για παράδειγμα έντιμο προς τους δημότες του Δημάρχου, αλλά επειδή ο κόσμος το 2016 αποφάσισε ότι στη Δερίνια έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος μας ικανοποιεί, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορούν να μας αγαπήσουν όλοι. Δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν. Πάντα θα υπάρχει και άλλη άποψη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στη Δερίνια θα τελειώσουμε τη θητεία μας. Ακόμα 3 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο, αλλά θα παραμένετε στη θέση σας. Γιατί. Είχατε όμως κρούσει από το ΑΚΕΛ συζήτηση, αν σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, κύριε Κημήτρη, επειδή αναφέρετε το ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ έχει κάποιες διαδικασίες. Το γεγονός ότι το όνομα του Δημάρχου Δερίνιας, όπως και πολλών άλλων εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακούστηκε για τις εκλογές, τις επερχόμενες εκλογές τον Μάιο. Αυτό περιποιεί τιμή για μένα. Ευχαριστώ τον κόσμο που κάνει την εισήγηση. Αλλά θα πρέπει να το σκεφτώ, γιατί έχω κι εγώ 2 οικογένειες. Η μία οικογένεια είναι η δική μου οικογένεια, η σύζυγός μου και τα 2 μικρά παιδάκια μου. Και η δεύτερη μου οικογένεια είναι ο Δήμος Δερίνιας. Τώρα λέτε πρέπει να το σκεφτώ. Πριν μας είπατε, μένω να ολοκληρώσω τη θητεία μου. Ναι, και σας το λέω ότι πρέπει να βάλω μπροστά τις 2 οικογένειες και πρέπει να αποφασίσω. Αλλά νομίζω έχω ήδη αποφασίσει, έχω καθαρή τη συνείδηση μου και θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό και πιο έντιμο. Γιατί η Δερίνια, ξέρετε ότι πάντα στήριζαν την επανένωση της Κύπρου και την επαναπροσέγγιση. Σε αυτήν την περίοδο που η τοπική αυτοδιοίκηση περνά δύσκολα, θα ήταν πιο σωστό και έντιμο ο Δήμαρχος Δερίνιας και άλλοι δημάρχοι φυσικά να παραμείνουν στο αξίωμα τους. Πάμε να δούμε τώρα.